παραμιλάνε, ουρλιάζουν, εκστασιάζονται, ξεχνάνε. Είναι τα κακά παιδιά της γενιάς του 1990. Είναι οι έφηβοι και οι κοσάριδες που βρίσκουν διέξοδο, εκτόνωση, αλλά και λόγο ύπαρξης στο κίνημα των ravers. Κίνημα που μέσα από την ηλεκτρονική χορευτική μουσική έχει αγκαλιάσει μεγάλο μέρος της νεολαίας και έχει εξελιχθεί και στην Ελλάδα σε τρόπο ζωής. Τι είναι το rave? Στα αγγλικά rave σημαίνει παραμιλώ, παραλυρώ, ουρλιάζω. Υπέρτατος τρόπος έκφρασης είναι η κίνηση του σώματος στον ρυθμό της ηλεκτρονικής χορευτικής μουσικής. Της τέκνο, όπως βαφτίστηκε από την μαγική λέξη της εποχής μας. Technology, τεχνολογία. Technology music. Βγαίνει από κομπιούτερς. Χτυπάει κατευθείαν στα κύτταρα του εγκεφάλου. Σε φτιάχνει από μόνη της, χωρίς αλκοόλ, μαριχουάνα, LSD. Και τα ναρκωτικά στη δεκαετία του 1990 άλλαξαν. Χημικά παρασκευάσματα, φάρμακα, χάπια, όπως το έκσταζι, με ιατρικές παρενέργειες που δεν έχουν ακόμα επιστημονικά προσδιοριστεί σε όλες τους τις λεπτομέρειες. Όμως σε φτιάχνει, σε σπιντάρει και χορεύεις ατέλειωτες ώρες. Εντάξει, εμείς δεν πίνουμε, εμείς πίνουμε πυρίτσα, ποτά, τέτοια, και άμα πετύχει και τίποτα, εντάξει, θα δούμε. Τι εννοείς? Χημεία. Είναι χημικά πράγματα που μας δίνουν από την Αγγλία, έτσι τα πίνουμε όλοι μαζί εδώ πέρα παρέες, έτσι. Κάποιος νορμάλ άνθρωπος, πιστεύω ότι αυτή η μουσική πάνω από 20 λεπτά μισή ώρα δεν μπορεί να ακούσει. Το χάπι σε βοηθάει να ακούς τη μουσική όσο μπορείς περισσότερο και να σε κάνει να χορεύεις αυτή τη μουσική. Καταρχήν ασχολούμαι τα 14 με το rave, δηλαδή από όταν άρχισα να ακούω μουσική, ακούω αυτή τη μουσική. Με έσπρωξε σε αυτό το είδος η προχωρημενιά που υπάρχει στο είδος αυτό. Είναι το μέλλον. Η επικοινωνία υπάρχει, είναι πάρα πολύ έντονη. Όταν θα γυρίσω εγώ μετά από 2 ώρες χορού και θα δω το φίλο μου με ένα χαμόγελο ζωγραφισμένο στο πρόσωπό του, τότε αυτό σημαίνει επικοινωνία για μένα, γιατί θα το χαμογελάσω κι εγώ και επικοινωνούμε. Βρισκόμαστε σε μια άλλη διάσταση, σε μια διάσταση που δεν μπορεί να τη ζήσει, να τη βιώσει κανένας πέρα από τα raves. Είναι ο χορός που μας εκφράζει, η έκσταση που ψάχνουμε. Είναι κάποιες αρχαίγονες δυνάμεις, κάτι σαν παγανιστικά αρχαία πρότυπα να το πω. Όσο και αν φαίνεται περίεργο αυτό, δεν έχει καμιά σχέση με σατανισμό και τέτοια. Στο χώρο, όταν πάρεις το rap και το κάνεις τρόπο ζωής, πέρα από τα clubs δηλαδή, εκφράζεται μέσα από τις παρέες. Εγώ έρχομαι με τους φίλους μου εδώ πέρα, κλείνουμε το φως, ανοίγουμε το black light, ακούμε μουσική και ταξιδεύουμε. Μ' άρεσε αυτή η μουσική, με μπορώνει, με ανεβάζει. Όταν λες ανεβάζει, πώς ακριβώς γίνεται? Όπως ανεβάζει για αυτούς που ακούνε τα σκυλάδικα που γελάνε, όπα και όπα, έτσι, και εμένα μου αρέσει. Κοίταξε, δεν ξέρω, πάντως σε μένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το μουσική και εντάξει. Όλα γύρω μου είναι ένα ψέμα, οπότε και η μουσική που βγαίνει από κομπιούτερ μέσα δεν είναι ψεύτικη. Οπότε το συνδέω κάπως έτσι και ακούω τη μουσική και διασκεδάζω με αυτόν τον τρόπο. Με αυτή τη μουσική δεν καταλαβαίνεις πολλά. Δηλαδή δεν είναι η μουσική που θα πας και θα κάτσεις και θα την ακούσεις. Είναι χορευτική μουσική για να χορέψεις και για να εκτονωθείς λίγο παραπάνω. Μ' αρέσει πιο πολύ. Έχει ένταση, έχει ρυθμό, έχει beats, φοβερά. Εκτός ότι χάνεις αυτή τη μουσική, είναι πολύ καλή η μουσική αυτή που ακούμε. Και τώρα τι άλλο να σου πω, είναι, ας πούμε, η μουσική είναι πολύ τζαμ αυτή. Ξεφάντωμα και έτσι. Όταν λες ξεφάντωμα, τι εννοείς? Δηλαδή, πώς το λένε, χορεύουμε, εντάξει, τον ονόμαστε. Μ' αρέσει ρε παιδί, μην με τρελάνεις, μ' αρέσει. Ακούγοντας ηλεκτρονική μουσική και χορεύοντας στα κλαμπ του Λονδίνου, οι νεαροί Άγγλοι καθιέρωσαν ένα νέο τρόπο συμπεριφοράς, ντυσίματος και θεώρησης της κοινωνίας που σε πολλά θυμίζει το κίνημα των hippies στην δεκαετία του 1960. Σε ελάχιστο χρόνο, από την Αγγλία το κίνημα απλώθηκε σε όλη την Ευρώπη και έφτασε στην Ελλάδα πριν περίπου 5 χρόνια. Έτσι το rave καθιερώθηκε σαν μουσική έκρηξη, underground κουλτούρα και τρόπο ζωής
της γενιάς του 1990 και του 2000. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη μουσική επανάσταση μετά πολεμικά, μετά το rock and roll. Το rock and roll συνέβη γύρω στο 50 με 60. Είχε πολλά πράγματα να πει όταν συνέβη. Δεν έχει τίποτα να πει πλέον πια. Το rave εκφράζει μια κίνηση. Είναι μια επανάσταση. Αλλά όσον αφορά τη μουσική έκφραση, θα έλεγα ότι θα το ονόμαζα τέκνο με τα παράγωγά του. Το soft και το σκληρό. Το soft είναι το house και το σκληρό είναι το trance. Και υπάρχει και μία τρίτη επιλογή, θα έλεγα, που είναι το ambient. Γράφεται με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Με τη βοήθεια πάντα, γιατί η άποψη που επικρατεί ότι τα computers κάνουν μουσική και τα μηχανάκια κάνουν μουσική, είναι τελείως λάθος. Απλώς έχει αλλάξει το μέσον γραφής, όπου είναι το software τώρα, αντί για το πεντάγραμμο του κλασικού συνθέτη. Στην Ελλάδα, όπως και σε όλη την Ευρώπη, το rave ξεφεύγει από τους παραδοσιακούς τρόπους διασκέδασης της νεολαίας. Οι ravers αναζητάν την απεξάρτηση από κανόνες που, όπως ισχυρίζονται, επιβάλλουν καθιερωμένη συμπεριφορά, εμφάνιση, επικοινωνία. Δεν πατάν το πόδι τους στα εκατοντάδες μαγαζιά της νυχτερινής Αθήνας, αλλά πηγαίνουν μόνο στα δικά τους πάρτι. Στην αυλή δίσκο είναι μια σαλάτα από όλα τα είδη μουσικής. Και αυτό που σημαίνει τελικά είναι ο κόσμος να ακούει ορισμένες στιγμές τη μουσική που του αρέσει και ορισμένες μουσική που δεν του αρέσει. Εδώ παίζουμε μουσική μόνο ο κόσμος που θα έρθει να του αρέσει. Ο άλλος θέλει να ξεσπάσει, καταλάβατε. Ο νεαρός δηλαδή θέλει δυνατά κομμάτια, δεν θέλει αυτά που παίζουν στις δίσκο, τις απλές και τα ελληνικά και αυτά. Δυνατά για να ξεσπάσει, γιατί? Γιατί νιώθει κλεισμένος ίσως από την κοινωνία. Σε δισκοτέκ πηγαίνετε? Σπάνια. Θεωρείται ξεπερασμένο? Πολύ ξεπερασμένο είναι. Πολύ κυράπικα πράγματα. Είναι πιο κυριλέτες, γραβατάκι, κουστούμάκι, γομενίτσα και πάμε εκεί πέρα. Πάει καθένας να ακούσει το ελληνικό του, εντάξει, καλά για τα ελληνικά, αλλά μου αρέσει αυτή η μουσική. Μας αντιπροσωπεύει απόλυτα στην γενιά μας. Είναι πολύ δυνατή. Σε δίσκο δεν πας? Όχι, καθόλου. Πάμε σε άλλα κλαμπ, ακούμε house, μετά rock που δεν θέλουμε και κλέρινα που δεν θέλουμε. Κάνουμε αυτά τα πάρτι, ακούμε τη δικιά μας μουσική και ξεφεύγουμε την πραγματικότητα. Πάρτι αυτά οργανώνονται από τις ομάδες rave που έχουν δημιουργηθεί και στην Ελλάδα. Η οργάνωση ενός rave party έχει και την οικονομική της διάσταση, αν και οι ravers δεν νοιάζονται ιδιαίτερα για το χρήμα. Πρέπει όμως να βγουν τα έξοδα για να πληρωθεί τουλάχιστον ο ιδιοκτήτης του club που παραχωρεί την αίθουσα. Η διαφήμιση του πάρτι γίνεται με flyers που με μια συμβατική ορολογία θα μπορούσαμε να τα πούμε και café volant. Είναι έντυπο υλικό που μοιράζεται έξω από τα club ή σε γνωστά rave στέκια της Αθήνας. Τα flyers είναι και αυτά μέρος της rave κουλτούρας. Σε ένα flyer που απευθύνεται σε house κοινό, για ένα house party, τα flyer είναι χαρούμενα με πολλά χρώματα, λίγο glamour, λίγο μόδα, ενώ παραδείγματος χάρη ένα flyer που είναι για trans party έχει κάτι που η εικόνα σου μεταδίδει κάτι εγκεφαλικό, όπως και αντίστοιχα η μουσική trans. Computerized πολύ. Χαοτικά σχέδια, fractal, εικόνες από... Είμαι υπότες, είμαι διαστημάνθρωπους, aliens, διάφορα τέτοια πράγματα, τα οποία δεν συμβαδίζουν με την πραγματικότητα ακριβώς.
είναι κάτι το μυθικό, το οποίο το εκφράζω και αντίστοιχα σε εικόνα. Το rave party αρχίζει λίγο μετά τα μεσάνυχτα και κρατάει μέχρι το πρωί. Η είσοδος κοστίζει από 1 μέχρι 3 χιλιάρικα. Στα rave party δεν υπάρχει face control, ούτε εφαρμόζονται άλλα κριτήρια για το ποιος θα μπει μέσα και για το ποιος θα μείνει απ' έξω. Τάκη, πόσο χρόνο είσαι? 16. 15. 19 στα 20. 15. 17. 16. 17 και μισό. Γιατί ας πούμε έρχεσαι σε τέτοια πάρτι και δεν πηγαίνεις σε δισκοτέκ? Το rave είναι για μένα μία πόρωση. Έρχομαι εδώ πέρα να εκτονωθώ λιγάκι από το να ρίχνω ξύλο σε τίποτα άλλους. Είμαι μασόχας, δηλαδή γουστάρω τη rave μουσική. Είναι η ζωή μου. Δηλαδή θα σκότω τον άνθρωπο δηλαδή. Τη μάνα μου την είχα πετάξει από το μπαλκόνι για να ακούσω μουσική. Πώς σας εκφράζει αυτό το είδος διασκέδασης? Πολύ όμορφο. Πολύ. Μέχρι πόσο μπορείς να αντέξεις να κάτσεις εδώ? Να σου πω, μια εβδομάδα. 5-6 ώρες. Υπάρχουν τα κανονικά πάρτι στην Αγγλία, ξέρω κατά 4-5 μέρες. Και εδώ γίνονται. Μόνο με αυτό τη βρίσκω, τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο? Όχι. Ούτε αθλήματα, δεν μου αρέσουν, τίποτα. Στο σχολείο? Σχολείο, εντάξει. Αλλιώς εκεί πέρα, αλλιώς εδώ πέρα. Και με την παρέα τη βρίσκουμε αλλιώς. Πώς πας με τα μαθήματα? Το σχολείο είναι άλλη φάση τώρα. Το σχολείο είναι για το χαβαλέ. Με το εισιτήριο της εισόδου δικαιούσε ένα ποτό. Σχεδόν κανένας δεν παραγγέλνει και δεύτερο. Εδώ δεν φτιάχνεσαι με αλκοόλ, αλλά με ηλεκτρονική μουσική ή ηλεκτρονική μουσική και έκσταση. Εσύ έχεις δοκιμάσει το έκσταση? Έχω δοκιμάσει. Πώς ακριβώς είναι? Με έκανε πολύ χάι, στο νου μου ωραία, είχα κέφι, είχα ενέργεια χοβερή και αισθανόμουν διαφορετικά, δηλαδή δεν μπορούσα να το εξηγήσω πώς αισθάνομαι εκείνη τη στιγμή. Λες και δεν ήμουν εγώ, ήταν κάποιος άλλος. Έβλεπα, ξέρω, ό,τι έβλεπα γελούσα. Μπορεί να μην ήταν αστείο και να γελούσα. Όπως μου μιλάς τώρα εσύ, σοβαρά, εγώ μπορεί κάτι να το πω αστείο. Δεν παίζει ρόλο η μουσική που ακούμε. Άμα φτιάξει σπουδαίες, σχολείο, δεν παίρνουμε ναρκωτικά. Αυτά που είναι τώρα στη μόδα, speed, έκσταση, όλα αυτά, εμείς προνομάζουμε μόνο με τη μουσική. Όλα αυτά είναι μαλακίες. Η rave δεν έχει να κάνει καμία σχέση με τα ναρκωτικά. Μόνο η μουσική και όχι τα ναρκωτικά που λένε όλοι ότι κυκλοφορούν στα rave. Όλο αυτό είναι μύθος, απλώς γιατί ζηλεύουν κάποιοι άλλοι. Άμα κάποιος έχει κάποια προβλήματα και θέλει να κάνει drugs, drugs μπορεί να βρει όπου θέλει. Στα rave party κυκλοφορούν ναρκωτικά. Όχι σε όλα. Όμως το rave και η ηλεκτρονική μουσική τέκνο συνδέθηκαν με τη χρήση του έκσταση. Όπως το rock and roll στην δεκαετία του 60 με την χρήση της μαριχουάνας αλλά και του LSD. Τι άλλα πράγματα είναι αυτά με τα οποία τη βρίσκεται? Τη βρίσκουμε. Οι παρέες αυτά. Ναι. Και οι σπουδές στο σχολείο, δεν τα παρατάμε αυτά. Σιγαράκια. Καμιά τζουρίτσα? Όχι, σπάνια. Υπάρχουν παιδιά που κάνουν και χρήση ορισμένων χάπιων όπως έκσταση, κρυστάλλους, LSD και συνήθως τα παίρνουν αυτά για να είναι πιο έθιμοι, πιο χαρούμενοι, να διασκεδάζουν περισσότερο, βέβαια όπως πιστεύουν εκείνοι. Γιατί πιστεύω και χωρίς να τα πάρεις αυτά, μπορείς να διασκεδάσεις. Ποια είναι η στιγμή που αισθάνεσαι περισσότερο, ας πούμε, να εκφράζεσαι πιο δυνατά, πιο έντονα? Να κάθομαι και να κοιμάμαι. Εδώ πέρα, ναι. Πώς κοιμάσαι εδώ? Πώς κοιμάμαι? Κλείνω τα μάτια μου και κοιμάμαι. Και βλέπεις κάποια όνειρα, τι είναι? Βλέπω, ναι. Σαν τι? Κύκλους. Οι οποίοι γυρνάνε πώς? Τι? Γυρνάνε οι κύκλοι αυτοί, τι ακριβώς? Έτσι. Είναι κάτι σαν τούνελ, μπορώ να πω, η μουσική αυτή. Που σε ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Περνάς μέσα σε άλλους κόσμους. Σε χρωματιστούς, κόσμους, σε κόσμους με αγάπη, έρωτα και δίχως άγχος. Με την κίνηση που κάνω, με το χορό που κάνω, είναι ένας τρόπος για να ξεφύγεις, για να προχωράς συνέχεια.
Προχωρείς μέσα στο τούνελ δηλαδή. Ναι, προχωράς και βλέπεις την καινούργια τοπία. Αυτά τα τοπία πώς είναι? With colors, γεμάτο χρώματα, σκιές, μεγάλα σύννεφα, δέντρα, διάφοροι τόποι όπου δεν έχεις ξαναδεί στη ζωή σου γενικώς. Όταν όμως τελειώνει η μουσική, όταν φεύγεις από το πάρτι και είσαι πια έξω από το τούνελ, πώς έρχεσαι στην πραγματικότητα? Με ένα στροφός. Με ένα στροφός. Πώς γίνεται αυτό που άμα το περιγράψεις? Βοηθά και φυσικά ο φωτισμός. Με το στρόμπο, μόλις δώσει κάποιο στρόμπο, τότε ασπίζουν όλα. Τότε είναι που τελειώνει. Το ξενέρωμα που λέμε. Το ξενέρωμα δεν είναι έτσι λίγο δύσκολο? Είναι πολύ απότομο, αλλά γίνεται κάποια αλλαγή σκηνικού μετά. Πώς να το πω, κάπως οδυνηρό, δηλαδή δεν σ' αρέσει καθόλου. Έως που αποφασίζεις να πας να πας για ύπνο για να το ξεχάσεις. Τα αυθεντικά rave party γίνονται στην Ήπεθρο. Είναι πολύ μεγαλύτερης διάρκειας από τα rave party που οργανώνονται στους κλειστούς χώρους των clubs. Παγκόσμιο κέντρο των ravers είναι η Ινδία. Κίνημα underground χωρίς συγκεκριμένη ταυτότητα και σκοπό, το rave είναι για τους νεαρούς των 15 ετών ξέσπασμα, εκτόνωση, αντίδραση. Η άρνηση της βίας, η αγάπη και η ανοχή για όλο τον κόσμο είναι από τα σημαντικότερα στοιχεία της όποιας rave κουλτούρας. Συμβάρουν, δεν θυμώνει ο κόσμος. Έχονται και χορεύουν, είναι ευχαριστημένοι. Θα δεις ποτέ δεν έχουμε πρόβλημα με οτιδήποτε μας αρέσει τίποτα. Έχουμε όλη την ίδια ηλικία, δεν έχουμε πρόβλημα ένας με τον άλλον. Είναι πιο ήρεμα, δηλαδή δεν είναι στημένο. Πώς ήταν το πάρτι? Τέφα. Καλό. Τεφαρίκι. Όταν το πάρτι τελειώσει στις 5 τα ξημερώματα, οι πιστοί ρέιβερς δεν πάνε στα σπίτια τους. Στις 6 αρχίζει το δεύτερο πάρτι, το πρωινό. Το after, όπως αποκαλείται, που κρατάει μέχρι τις 11 το μεσημέρι της Κυριακής. Με σκληρή μουσική τέκνο, τρανς. Καθόμαστε μέχρι το πρωί στις 10-11 η ώρα. 10-11 η ώρα και χορεύουμε ασταμάτητα. Σκέφτομαι να πάω κούτσις κατευθείαν να φάω μεσημεριανό. Επειδή τα άλλα μαγαζιά κλείνουν, ξέρω εγώ, νωρίς, 3,5 ώρα λόγω του ωραρίου. Εντάξει, τι βλέπω, ας πούμε, 2 ώρα να έρχομαι σε κανένα after. Το απομεσήμερο της Κυριακής οργανώνεται το τελευταίο rave party του weekend που ξεκινάει στις 4 το απόγευμα και τελειώνει στις 10 το βράδυ. Είναι το πάρτι των πιο μικρών, εκείνων που οι γονείς τους δεν τους αφήνουν να βγαίνουν αργά. Είναι κάτι καινούριο στην Αθήνα, δεν υπήρχε Κυριακή. Απόγευμα προσπαθούσαμε να μαζέψουμε και πιο μικρές ηλικίες για να μαθαίνουν, να μπορέσουμε να τους δώσουμε τη μουσική μας, τη σωστή μουσική. Γιατί δεν μπορούσαν να την ακούσουν, γιατί δεν μπορούν να βγουν μετά τις 12 φερυπίνκες. Κάθε Σαββατοκύριακο γίνονται στην Αθήνα 5-6 rave party που οργανώνονται από συγκεκριμένες ομάδες ravers. Οι rave ομάδες προσδιορίζονται από την παραλλαγή της ηλεκτρονικής μουσικής που παίζουν στα πάρτι. Έφηβοι και οι κοσάριδες είναι οι πιστοί αυτών των πάρτι. Οι οργανωτές, που είναι μεγαλύτεροι στην ηλικία, έχουν την δυνατότητα να περνάνε μέσα από την ηλεκτρονική μουσική, τον τρόπο αλλά και το μέσο με το οποίο θα φτιαχτεί ο πιτσιρικάς στην διάρκεια του ολονύχτιου πάρτι. Όταν κάποιος έρχεται σε κάποιο από τα πάρτι μας, έρχεται για να ακούσει τη συγκεκριμένη μουσική που παίζουμε, house, έρχεται για να βρεθεί σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον όπου δεν υπάρχει αυτό το στήσιμο των clubs που ξέραμε και ή διασκεδάζω, δεν διασκεδάζω. Από τη στιγμή που μπαίνει μες στο χώρο υπόκειται σε μια κάθαρση, θα έλεγα, κοινωνική, οικονομική, εγκεφαλική εμφάνιση, και γίνεται μέλος μιας κοινωνίας που για τις επόμενες 4 ή 5 ώρες δεν έχει κανέναν άλλο σκοπό από το να ακούει πολύ καλή μουσική και να χορεύει και να εξαγνίζει έτσι τα δαιμόνια του συστήματος και της κοινωνίας που ζούμε έτσι όπως την έχουμε κάνει όλοι μας σήμερα. Το rave δεν είναι μόνο πάρτι και μουσική, είναι και τρόπος ζωής. Σε πολλά μοιάζει με το κίνημα των hippies στην δεκαετία του 1960. Μερικοί αποκαλούν τους ravers νεο-hippies, οι hippies της δεκαετίας του 1990.
Οι hippies και οι ravers έχουν πάρα πολλά κοινά στοιχεία. Δηλαδή εμείς θεωρούμε, και δεν το λέω αυτό, το λένε τα ξένα περιοδικά, ο ξένος τύπος, εμείς οι ravers είμαστε η συνέχεια των hippies. Οι hippies των 90s. Αυτό φαίνεται από τον τρόπο ζωής, από τα parties, που είναι κυρίως η πέτρια, και από τα ίδια συνθήματα, να το πω έτσι, που είναι αγάπη, ειρήνη, φιλία, αυτά. Είναι γεγονός ότι το κίνημα του rock and roll στελεχώθηκε από πολιτικές ευαισθησίες και προβληματισμούς. Το Βιετνάμ, ο Μάης του 68 ή το δικό μας το Πολυτεχνείο. Αν και το που καταλήξαν οι πρωταγωνιστές όλων αυτών των κινημάτων είναι μια άλλη ιστορία. Το κίνημα του rave τώρα έχει πολιτικό στίγμα όπου είναι το πρόβλημα του περιβάλλοντος. Αλλά δεν σταματάει εκεί. Είναι το κίνημα του 2000, δεν μένει μόνο στη δεκαετία του 90 και είναι η κίνηση που θα γεφυρώσει δύο αιώνες, τον 20ο με τον 21ο. Η γενιά του Πολυτεχνείου και γενικά η νεολαία των 60 στην Ελλάδα δεν κατόρθωσε ποτέ να παρακολουθήσει τα παγκόσμια γεγονότα. Δηλαδή το κίνημα των hippies που θα έπρεπε να κάνει και εδώ μια επανάσταση, την οποία τελικά δεν έκανε, ήρθε σαν ένα κύμα, ας το πω έτσι, που έσκασε στην Ελλάδα, κυρίως στη μορφή ταινιών, όπως η θεία μου η hippies και τέτοια, που ξεφτύλιζαν όλο το πράγμα. Οι ravers μιλάνε μάλλον αόριστα για επιστροφή στην φύση, αλλά πάνω απ' όλα είναι παιδιά της τεχνολογίας, των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του ίντερνετ. Σημαντικό στοιχείο του rave κινήματος είναι η αδιαφορία και ίσως η περιφρόνηση για την πολιτική, τους ηγέτες, τους δυνατούς, τα μίντια. Τίποτα άλλο κρατάει εδώ, τι να κρατήσει. Η πολιτική, τα γουρούνια, τίποτα. Η ζωή, η μηχανή και η μάνα μου. Είναι πολύ τα έντονα χρώματα. Θα ταιριάξουν κόντρες στα χρώματά τους. Θα φορέσουν τον μπλε με τον καφέ που εμένα η μαμά μου το απαγόρευε πάντοτε. Επίσης, τους αρέσουν τα απλά αλλά έντονα πράγματα. Οι στάμπες οι πολλές, οι οποίες έχουν αστεία θέματα. Από το κόσμο, το κόμιξ, από καρτούν, από τον κινηματογράφο. Οι αναφορές τους επίσης είναι σε όλους τους πολιτισμούς του πλανήτη. Από τους Ινδιάνους μέχρι τους Αφρικάνους μέχρι τους Ρουμάνους. Όπως επίσης και η μουσική τους. Και η μουσική μου που μου αρέσει πολύ έχει μέσα όλα αυτά τα στοιχεία. Έχουν αναφορές πολύ στη γενιά των hippies. Είναι πολύ αγαπημένοι μεταξύ τους. Επίσης ενάντια στον ρατσισμό και σε οτιδήποτε μπορεί να ξεχωρίσει ανθρώπους. Από ομοφυλόφιλους, gay, bisexual. Δεν τους ενδιαφέρουν όλα αυτά τα πράγματα, τα ξεπερνάνε. Είναι λιγάκι περισσότερο κοινικοί. Αλλά με έναν κινησμό ο οποίος δεν είναι δικός τους. Τον έχουν δεχτεί και αυτό δεν τους αφαιρεί τον ρομαντισμό. Τι σημαίνει για σένα το να είσαι ρέιβερ? Κεντρικό ντύσιμο, η ζωή του ρέιβερ, το κλάμπινγκ, η δυνατή μουσική, σφυρίχτρες, αμπούλες, φώτα. Τι είναι αυτό που σε ενοχλεί περισσότερο σε αυτό που λέμε στην κοινωνία των μεγάλων, να το πούμε έτσι? Με ενοχλεί κριτική του κόσμου. Δηλαδή, εντάξει, πολλά πράγματα δεν τα αντιμετωπίζουν όπως πρέπει. Δεν ξέρω εγώ, για παράδειγμα με το Χαλκά. Αν μεθούμε το Χαλκά, κάθονται με δείχνουν όλοι. Με κοιτάζουν παράξενα, εντάξει. Κοιτάξτε, δεν νομίζω να μας αγαπάνε κιόλας, αλλά εμείς τους κρατάμε κακία. Εσύ γιατί τον φοράς τον Χαλκά, τι εκφράζει για σένα? Εμένα μου αρέσει βασικά και το φοράω, δεν εκφράζει τίποτα ιδιαίτερο, μου αρέσει έτσι πάνω και το φοράω. Όπως η άλλη κοπέλα πάει να φορέσει τις φούστες και τα τακούνια να πάει να διασκεδάσει, εμείς φοράμε τις αλυσίδες και οτιδήποτε. Δηλαδή όταν μεγαλώσεις λίγο θα είσαι πιο κύριλε? Θα δούμε. Θα διαφοροποιηθώ. Δηλαδή πώς θα γίνεις? Κύριλε. Τώρα όμως που είσαι νέος λες να το ζήσεις. Ναι. Μετά που φαντάρωσα γίνω κυριλέ. Δεν το νομίζω με τίποτα να γίνω κυριλέ κάποτε. Θα είμαι έτσι όπως είμαι, αλλά εντάξει, θα έχουν αλλάξει κάποια άλλα πράγματα. Μ' αρέσει αυτός ο τρόπος ζωής, δεν θέλω να αλλάξω ούτε στυλ ούτε τίποτα άλλο. Παλιότερες οι γενιές είχαν σοκάρει τις πιο παλιές γενιές. Οπότε κάθε γενιά σοκάρει την προηγούμενη. Απλώς η κοινωνία όταν βλέπει κάτι ξεχωριστό το κοιτάει με μισό μάτι. Είμαστε αυτοί που είμαστε, κάνουμε αυτά τα πάρτι, ακούμε τη μουσική μας, τίποτα άλλο. Δεν έχουν πολλά ενδιαφέροντα. Ενδιαφέροντα υπάρχουν μόνο για τη μουσική, πώς θα βγουν και αυτά. Το μεγάλο προσόν του έκσταση είναι ότι είναι φτηνό και βρίσκεται πάρα πολύ εύκολα. Όποια ώρα και στιγμή θέλεις, διοχετεύεται στην αγορά, δεν φαίνεται και μπορεί να το διοχετεύσει οπωσδήποτε. Ας πούμε κάποιος ο οποίος είναι 35 χρονών δεν μπορεί να μπει σε ένα rave party και να διοχετεύσει αυτά τα χάπια. Θα δίνει κάποιο πιτσιρικά, ο οποίος είναι 15-16, ο οποίος ο άλλος δεν πάει το μάτι ότι αυτός μπορεί να κάνει εμπόριο ναρκωτικών. Και το λέει σε κάποιον δύο φίλους του, ότι ξέρεις κάτι, αν θέλεις κάποια, πες σε κάποιος ότι έχω εγώ. Αυτός όμως δεν φαίνεται πουθενά. Τα δίνει σε σένα, ναι, και έτσι πάει λέγοντας. Το χάπι, ας πούμε, μπορεί να ξεκινήσει από τις 2000,
3 μέχρι τις 10. Θα πάρει, ξέρω εγώ, 4, θα πουλήσει 7. Η μέση τιμή πόσο είναι πάντως? 5.000. Άρα είναι σχετικά φτηνό. Είναι φτηνό, μπορεί να το πάρει οποιοδήποτε. Όσο χρόνο είναι. 5.000 δηλαδή, ένα παιδί 16 χρονών παίρνει ένα χαρτζηλίκι, ας πούμε, την ημέρα, σε δύο μέρες 5.000. Μπορεί να το πάρει. Άνετα. Άλλους σου πιάνει πολύ, άλλους σου πιάνει λίγο. Σίγουρα δεν συμπεριφέρονται όπως σε ρώτησαν πριν από τα νορμά. Ούτε και εκείνοι μπορούν να το εξηγήσουν. Μπορεί μόλις περάσει η παρενέργεια του έκστασης να μην θυμούνται ακριβώς τι κάνανε πριν μισή ώρα. Ας πούμε ότι μπορεί να φιλήσουν κάποια κοπέλα και μετά από μισή ώρα να πει η κοπέλα τι κάνεις και να μην θυμάται. Κατά τα άλλα, στη ζωή σου τι κάνεις, με τι ασχολείσαι? Δεν ασχολούμαι με τίποτα. Σκέπτεσαι να κάνεις κάτι στο μέλλον? Τι είναι αυτό που, που θα σε εξέφραζε περισσότερο? Να αράζω μόνος μου. Το κίνημα των Ravers έχει φανατικούς οπαδούς στα Λύκεια. Μαθητές και μαθήτριες το βλέπουν περισσότερο σαν μόδα και λιγότερο σαν κίνημα που εκφράζει ένα νέο τρόπο ζωής. Μόδα όμως που υπόσχεται ελευθερία στην συμπεριφορά, στον ντύσιμο, στην φιλία, στον έρωτα. Αυτή τη μόδα ακολουθεί και η Μαρίνα, μαθήτρια της δεύτερης λυκείου που τα Σαββατόβραδα πετάει τα βιβλία και τρέχει στα rave party. Κάθε Σάββατο βράδυ, αφού έχω τελειώσει το διαβασμά μου, ντύνομαι, ετοιμάζομαι και βγαίνω. Γυρνάω 5-6 το πρωί, αναλόγως τα κέφια μας. Σαν underground κίνημα, μπορεί το rave να μην έχει συγκεκριμένη κοινωνική ταυτότητα. Εκφράζει όμως πολύ περισσότερο τα παιδιά των υποβαθμισμένων περιοχών στις σύγχρονες μεγαλοπόλεις. Όπως η Ρούλα που έχει τελειώσει το Λύκειο και αγωνίζεται για μια επαγγελματική κατάρτιση που θα την βγάλει από τον εφιάλτη της ανεργίας. Το rave είναι ο χώρος που μπορεί να συναντήσει ανθρώπους πολύ πιο οικείους από τα σκληρά πρόσωπα των υποψήφιων εργοδοτών. Το ρεύ για μένα είναι τρόπο ζωή, σκέψη, έκφραση. Δεν θέλω να μπω μέσα στα καλούπια τα οποία μα βάζει η κοινωνία. Θέλω να ξεφύγω, να ξεδώσω, να διασκεδάσω όσο πλέον μου μένει καιρό. Δεν μα δέχονται όπω είμαστε, γιατί ντυνόμαστε διαφορετικά, εκφραζόμαστε διαφορετικά. Δεν μα αρέσει να κρίνουμε, ενώ εμά μα έχουν κρίνει και μα έχουν κατακρίνει άπειρε φορέ. Δεν του αρέσει η σκέψη μα, ο τρόπο ζωή μα. Ο χορός μας τον θεωρούν λίγο έντονο και τις σκέψεις μας πολύ προχωρημένες για τη σημερινή νεολαία. Ψάχνω για δουλειά και δεν υπάρχει κάποιος εργοδότης που να με δέχεται όπως είμαι. Προσπαθούν να με αλλάξουν, να με κάνουν κάπως πιο κυριλέ, που για μένα δεν είναι σωστό, γιατί δεν δέχονται αυτό που έχω. Είναι τα παιδιά που από την εφηβεία διαλέγουν το περιθώριο. Το rave είναι πάνω απ' όλα αντίδραση σε αναγνωρισμένα κοινωνικά πρότυπα, τελείως ξένα όμως προς μια μερίδα της νεολαίας που ζει στον δικό της κόσμο. Αυτός ο κόσμος των rave party, απατηλός ή αληθινός, είναι πολλές φορές η μοναδική διέξοδος για τους νέους εκείνους που η κοινωνία των μεγάλων δεν φαίνεται να τους αγαπάει και πολύ.